Καλησπέρα σε όλους τους παιχτούρες, Στράτος εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα επιστρέφουμε πίσω στην επιβίωση, πίσω στο craft. Συγκεκριμένα σήμερα θα φτιάξουμε ένα νέο κόσμο και στη δυσκολία creative. Δηλαδή θα έχουμε άπειρα αγαθά. Γιατί παίζω creative θα ρωτήσεις τώρα, σε έπιασα, σε πρόλαβα. Μείνε μέχρι το βίντεο, θα σου εξηγήσω μέσα να μην γίνει μεγάλη εισαγωγή. Οπότε όταν φτιάχνουμε πράγματα και θα σου λέω και τι πάνω κάτω έγινε. Οπότε μείνε συντονισμένο στο βίντεο. Αν θέλετε να χάσετε επόμενα νέα επεισόδια με το craft, σιγουρευτείτε έχετε κάνει εγγραφούλα, έχετε πατήσει καμπανάκι να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο. Άμα θέλετε να ακολουθήσετε με στα social media που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και πάμε κατευθείαν στο βίντεο. Enemba.com είναι ένα site που έχει όλα τα παιχνίδια σε πολύ καλές τιμές. Πατήστε το link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή για 1 ευρώ bonus εγγραφής. Και φυσικά βάζοντας τον κωδικό Unbox Series παίρνετε έκπτωση 3% και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε και εμένα. Λοιπόν παιχτούρες, όπως βλέπετε είμαστε εδώ πέρα στο Creative. Είμαστε σε μια σανίδα 4x4 πάλι και θα φτιάξουμε ένα νέο project θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, καθώς έχει κάνει νέο update το παιχνίδι, έχει προσθέσει πράγματα στη διακόσμηση. Επειδή έκανα update είχα ένα mod εγώ που είχαμε βγάλει τις κολόνες που είχαμε βγάλει που μπορούσαμε να χτίζουμε άπειρους τοίχους έτσι χωρίς να βάζεις κολόνες από κάτω για στηρίγματα και διάφορα πραγματάκια και με αυτό είχε μείνει πίσω η έκδοση. Και πήγα δυστυχώς να κάνω κάτι πραγματάκια, να το συνεχίσω από εκεί που είχαμε μείνει με το καράβι, που είχαμε φτάσει εκεί στα ζώα και να φτιάξουμε επόμενο κτίριο και να βάζαμε και τα νέα πράγματα στη σχεδία. Είχαμε βάλει και τα κρεβατάκια και αυτά και είχαν μείνει πίσω, οπότε πάμε να αρχίσουμε λίγο εδώ να επεκταθούμε λίγο, να το μεγαλώσουμε. Είχαν εξαφανιστεί και τα κρεβάτια και αυτά τα πραγματάκια που είχαμε βάλει όλο το gaming room που είχαμε φτιάξει γιατί πήγε σε νέα έκδοση, δεν υποστηριζόταν και μετά δεν μπορούσα να το διορθώσω αυτό το πραγματάκι. Κάνω λάθος πράγματα και θα το δούμε στη συνέχεια τι εννοώ. Οπότε πήγα, έσπασα μια κολόνα να κάνω λίγο κάτι διαφορετικό και γκρεμίστηκε πραγματικά όλη η σχεδία. Χάθηκαν τα πάντα ό,τι είχα πάνω. Έχει μείνει ο μόνος όροφος ο κάτω. Και τώρα προσπαθώ να σπάσω και τα υπόλοιπα συντρίμια που έχουν μείνει πλακάκια, πλακάκια από εδώ και από εκεί. Οπότε γι' αυτό το λόγο είμαστε στο Creative. Θα φτιάξουμε ένα νέο κόσμο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα μεγάλο τεράστιο project μιας και έχουμε άπειρα αγαθά. Οπότε δεν θέλω να χάσω χρόνο. Θέλω να αρχίσουμε να δούμε λίγο τις αλλαγές που έχουν κάνει στο παιχνίδι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, όταν πάτε να φτιάξετε πραγματάκια, έχουν προσθέσει διάφορα όλα τα πατώματα και αυτά καινούρια ξύλα, solid, massive, δηλαδή εδώ που είναι αυτά τα τέσσερα, εδώ έχει σαν planks, σαν παρκέ, πιο όμορφο, πιο γερό. Κανονικά όμως από κάτω με το πλαστικό του, χρειάζεται και παραπάνω ξύλο, από 2 θα πάει σε 3 και το ίδιο και πλαστικό. Όπως βλέπετε εδώ πέρα και τα γωνιακά ακόμα έχει αυτά. Και το πάτωμα που βάζετε κανονικά σε επόμενους ορόφους είναι το ίδιο. Όλα γενικά έχουν αναβαθμιστεί. Έχουν βγάλει και εδώ πέρα αυτές οι βάσεις που φτιάχνεις με massive ξύλο και εδώ. Το foundation πλέον είναι διαφορετικό όπως το βλέπετε. Δεν το καταλαβαίνεις. Απλά όταν το βάζεις εδώ είναι διαφορετικό. Σε αυτό εδώ πέρα δεν έχει καμία διαφορά. Απλά αλλάζεις σε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο. Οπότε θα σπάσουμε όλα αυτά και θα βάλουμε τα καινούργια τα ξύλα. Επίσης αλλαγές που έχουν βάλει είναι όλες αυτές οι σκεπές εδώ. Έχουν φτάσει από εδώ. Αυτές εδώ τα σχέδια, τα καινούρια. Αυτό πρέπει να ήταν. Έχουν προσθέσει αυτά εδώ πέρα τα σχέδια. Και εδώ έχουν βάλει καινούργια πραγματάκια. Όπως βλέπετε, διαφορετικό από ό,τι ήταν το αρχικό. Είναι μεγάλη διαφορά και θα γίνει πολύ πιο όμορφο. Θα σκεφτούμε, θα αρχίσουμε λίγο να κάνουμε τη βάση μας σήμερα και θα δούμε πώς θα φτιάξουμε τα δωμάτια. Μήπως θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποια πόλη, κάποιο χωριό, να φτιάξουμε διάφορα δωμάτια, μαγαζάκια, μπαράκια, καθώς έχουν προσθέσει και μαγαζιά, καθώς έχουν προσθέσει και διακόσμηση όμορφη. Να δούμε λίγο τι εννοώ στη διακόσμηση. Είναι εδώ πέρα, πραγματάκια. Έχουν βάλει σόφα, καναπέ, ενώ έχει τις καρέκλες. Κάτι καρέκλες απλές. Έχουν προσθέσει καινούριες καρέκλες. Έχουν βάλει αυτή, όπως βλέπετε, σκαμπουδάκια εδώ, πανέμορφα. Καναπέδες μονό, διπλό, γωνιακούς. Τραπεζάκια πολύ πιο όμορφα. Εδώ στρόγγυλα. Πιο προσεγμένα τραπεζάκια, εδώ με σεντονάκια από πάνω, ράφια, τούμπανα και εδώ μεγαλύτερα. Έχουμε πλέον και τα ντουλάπια που είχαμε βάλει με mod εμείς, οπότε τώρα το έχει το παιχνίδι με update. Καινούργιους πυρσούς, έχει τζάκι, πίνακες διάφορους, διάφορα διακοσμητικά εδώ πέρα. Επίσης διάφορα διακοσμητικά, βιβλία και τέτοια πραγματάκια, κεριά, λάμπες, μαχαιροπύρουνα και ποτηράκι να βάζεις πάνω στο τραπέζι να το διακοσμήσεις. Καινούργια χαλιά όπως βλέπετε. Καινούργιες σημαίες να μπορείς να βάζεις στο πλάι και να το κάνεις σαν καράβι. Διακοσμητικά ακόμα εδώ. Υδρόγειες σφαίρες. Ρολογάκια καινούργια. Κουρτίνες. Τις ανοιγοκλίνεις κανονικά και είναι πολύ όμορφο το συγκεκριμένο. Τουαλέτες.
πισίνες, έτσι μπανιέρες, όχι πισίνες, εδώ να κουμπάς τα ξύλα. Έχει πολλά πραγματάκια και θα το κάνουμε ένα πολύ ωραίο project. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει, να βγει και σε καλό αυτό το λάθος που την πατήσαμε, που καταστράφηκε το save. Το προηγούμενο save δεν την καταστράφηκε, απλά η σχεδία διαλύθηκε λίγο. Θα αφήσουμε ένα να μπορέσουμε να χτίσουμε ξανά. Οπότε όπως είμαστε εδώ, αρχίζουμε να κάνουμε ένα μεγάλο εδώ γύρω γύρω, να μπορέσουμε να επεκταθούμε, να σπάσουμε εδώ τα μεσαία και σπάνε και πολύ πιο γρήγορα στο creative τα πράγματα. Και κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται το πάτωμα με αυτό. Δεν έχει καθόλου ενώσεις, φαίνεται ένα ενιαίο πραγματάκι και αυτό είναι πολύ τούμπανο. Πάμε να αρχίσουμε να κάνουμε έτσι ένα μεγάλο σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο έτσι επέκταση. Εδώ φτάνει. Πιστεύω για αρχή φτάνει εδώ. Το επεκτείνουμε έτσι εδώ. Εδώ κάνουμε έτσι πολύ μεγάλο. Να κάνουμε διάφορα δωμάτια. Ίσως κάνουμε και... Εντάξει, δωμάτια θα γίνουν πολλά. Να το κάνουμε σαν πόλη, σαν κτίρια έτσι. Κουζίνες θα έχει μέσα τέτοια πραγματάκια. Κανονικά όπως έχουμε φτιάξει και στα προηγούμενα επεισόδια. Πω πω, τόσο μεγάλο. Δεν το καταλαβαίνεις το βάζεις. Θα κάνουμε 4 εδώ. Τον τοίχο, ωραία, τουμπάνα. 4 και θα πάμε να επεκτείνουμε και τον υπόλοιπο από εκεί. Εδώ πιστεύω φτάνει το ξύλο, ωραία. Θα διαχωριστεί σε διακλαδώσεις, θα κάνει διακλαδώσεις, θα μπουν διάφορα δωματιάκια, διάφορα κτίρια. Πάμε λίγο ακόμα εδώ, άλλη μία αυτό. Πιστεύω είμαστε εντάξει, έχουμε κάνει αυτό το σχεδιάκι για αρχή. Και τώρα θα πάμε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τείχους, να δούμε πόσα είναι τα πραγματάκια. Τώρα το κλείσουμε λίγο εδώ, να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο, να χωρέσουν τα δωμάτια όπως πρέπει. Είναι πολύ όμορφο να μπορείς να φτιάξεις πραγματάκια, να έχεις άπειρα αγαθά, να μην χρειάζεσαι να κουβαλάς πάνω σου. Τώρα όπως βλέπετε δεν χρειάζεται, δεν πεινάμε κιόλας. Εδώ ήρθε ακριβώς εδώ. Έχουμε ένα πολύ τεράστιο εδώ πέρα σημείο. Θα κάνουμε μια πλωτή πόλη όπως ήταν το Τάγκαρο. Κάπως έτσι που ήταν μέσα στη φούσκα, αλλά θα το κάνουμε εμείς πλωτό. Λοιπόν, όταν είσαι στο creative μένεις στάσιμος σε ένα σημείο. Οπότε δεν θα μαζεύουμε και πράγματα, δεν έχει και σκουπίδια να μαζεύεις. Γι' αυτό το λόγο δεν φαίνεται. Επίσης, νέα προσθήκη που έχει κάνει στο παιχνίδι με το update είναι εδώ στα χρώματα. Όπως βλέπετε έχει διάφορα σχέδια σαν τα πετσαρία που μπορείς να προσθέσεις στους τοίχους σου και στα διάφορα πραγματάκια, τα δωμάτια που θες να διακοσμήσεις. Οπότε έξτρα πραγματάκι ωραίο στη διακόσμηση, πιστεύω. Είμαστε εδώ. Θα αρχίσουμε με ένα δωματιάκι που θα κοιμόμαστε. Δεν νυχτώνει, αλλά θα το έχουμε έτσι π.χ. εμείς, πείτε. Δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να νυχτώνει κιόλας. Μπορεί να λέω χαζομάρες. Θα το δούμε άμα νυχτώνει πάντως. Εδώ μιας και έχουμε πολύ χώρο, δεν θα πάμε να το κολλήσω ακριβώς πάνω. Θα αφήσουμε λίγο κενό γύρω γύρω. Κάπως έτσι εδώ θα ξεκινήσει. 3 έχω βάλει, 4, 5. 5 επί 4 θα γίνει. 20 τετραγωνικά το δωματιάκι. Εδώ θα βάλουμε την πόρτα. Αν βάλουμε 4, δεν μπορούμε να βάλουμε την πόρτα μας. Δεν θα μπει στο κέντρο η πόρτα. Οπότε θα το πάμε 5. Να πάει και η πόρτα ακριβώς εκεί που τη θέλουμε. Νυχτώνει από ό,τι βλέπω. Τώρα ήρθε και η πόρτα στα μέτρα. 1-2, 1-2. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να βάζουμε το πατωματάκι τώρα. Να αρχίσουμε το ταβάνι, όχι το πατωματάκι. Τώρα με το creative έρχεται προς τα εδώ ή πρέπει να βάλουμε κολόνες πάλι? Θέλει κολόνες, ε. Άρα πάλι δεν είναι έτσι. Έχω βγάλει απ' έξω μπόλικα ξύλα από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα πάλι δεν είναι έτσι. Ωραία, εδώ μπορούμε. Έχω γεμίσει απ' έξω σίγουρα όλο τα βάνια. Άρα θα χρειαστούμε κολόνες. Άρα θα χρειαστούμε κολόνες. Νέο έχει και προσθέσει και καινούργιες κολόνες. Πολύ πιο όμορφες. Με πατούρα και έτσι σαν κανονική κολόνα. Οπότε θα βάλουμε μία εδώ. Βάζουμε το πάτωμα από πάνω να δούμε πού άλλο θα χρειαστούμε. 1, 2, 3, 4. Εδώ για μία θα χρειαστεί. Φτιάξουμε ένα πρόχειρο κρεβατάκι εδώ έξω να δούμε λίγο. Επίσης έχουν αλλάξει και τα κρεβάτια, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, εδώ στα beds έχουμε αυτό. Το φτιάξαμε, το βάζουμε μόλις εδώ. Λίγο πρόχειρο να κοιμηθούμε και να τα δούμε όλα. Αυτό είναι το καινούριο κρεβατάκι που έχουν προσθέσει. Πολύ όμορφο. Και αυτά τα πραγματάκια κανονικά τα βρίσκεις σε νησιά, σκάβεις κανονικά όπως βρίσκεις τα υπόλοιπα πραγματάκια με το μηχάνημα που βρίσκεις στα μέταλλα. Και μέσα εκεί έχει κάποια design box, θα λέει. Ανακαλύπτεις νέες συνταγές και καλά. Και τα βρίσκεις με αυτόν τον τρόπο.
Εδώ τώρα δούμε πού θα βολέψει να βάλουμε τις κολόνες. Τελικά το κάναμε, όπως βλέπετε, 4 επί... πόσο είναι, 1, 2, 3, 4 επί 5. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μαζεύεται ένα μπλοκο πιο εδώ, χρειάζεται μία κολόνα κλείνει μεταξύ με την άλλη και θα χρειαστεί άλλη μία εδώ πίσω. Τώρα θα δούμε πού θα τη βάλω κι αυτή. Θα αναγκαστικά θα μπει μέσα εδώ στη μέση, οπότε ίσως βάλω μία και μία. Πατήσει ένα στη μία και ένα στην άλλη και να κλείσει με αυτόν τον τρόπο. Κάπως έτσι. Αυτό θα είναι το υπνοδωμάτιο. Το πρώτο δωμάτιο, το πιο χρήσιμο. Οπότε πάμε, κουμπώνουμε το κρεβατάκι κάπου εδώ. Ωραία. Εδώ στη γωνία μπορούμε να κάνουμε την τουαλέτα. Για να μην χρειαστούμε άλλο μέρος. Ένα εδώ. Και να μπει μια πόρτα κάπου σε αυτό το πέρα το σημείο. Πω πω, κοιτάξτε πορτάρες που έχει βάλει ρε φίλε. Πω. Ούτε βάψιμο θέλουν αυτά τα ξύλα, ούτε τίποτα ρε φίλε. Πω. Πανέμορφο. Πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο. Τώρα θα χρειαστούμε άλλη μια πόρτα. Να βάλω την ίδια μέσα εδώ στην τουαλέτα. Ναι, γιατί όχι. Είναι τούμπανο, δεν μπορείς να μην το βάλεις αυτό το πράγμα μέσα. Πω. Και θα είναι εδώ η τουαλέτα μας. Οπότε πάμε να βγάλουμε την τουαλέτα. Η οποία τουαλέτα είναι αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Ωραία. Μικρούλι. Μάλιστα. Μας μπει κάπου εκεί. Δεν βγαίνει απ' έξω. Δεν φαίνεται τίποτα. Τίποτα απολύτως. Θέλουμε άμα χωράει και επίσης και την μπανιέρα. Πιστεύω θα χωράει, δεν θα είναι τόσο μεγάλο. Πανέμορφα. Τέλεια. Για να δούμε πώς είναι εδώ πέρα όταν το χρησιμοποιεί το πραγματάκι αυτό. Ορίστε. Η μπανιέρα μας. Αλλά την τουαλέτα τη βάλαμε ανάποδα, να βλέπουμε τον τοίχο. Ωραία, τώρα είμαστε κανονικά την τουαλέτα. Τέλεια. Λοιπόν, κλείνουμε μία πόρτα. Κλείνουμε δεύτερη πόρτα. Και πείτε, είναι αυτό εδώ πέρα το δωμάτιό μας. Θα βάλουμε κάποιο ταμπελάκι απ' έξω, να ξέρουμε ότι είναι το δικό μας. Κάτσε να σπάσουμε αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, έρχεσαι, δεν θα μείνει έτσι. Θα διακοσμιστεί, θα γίνει πιο ωραίο. Έρχεσαι, μπαμ, μπαίνεις μέσα. Μικρό δωματιάκι, δεν χρειάζεται μεγαλύτερο. Ίσως τώρα που το βλέπω να γυρίσω το κρεβάτι κάπου εδώ. Εδώ θα βάλουμε κάτι άλλο. Γιατί έχει ωραία πράγματα για να το διακοσμήσουμε. Στο κρεβατάκι κοιμάσαι πλέον μέσα το σεντόνι που δεν το έκανε ούτε στο mode. Οπότε ωραία προσθήκη και αυτό. Πολύ όμορφο. Και βλέπετε και πολύ πιο όμορφο και το όταν ξαπλώνεις μέσα. Θα μπει σε αυτό το σημείο λοιπόν το κρεβάτι. Εδώ θα είναι η τουαλέτα μας, όπως βλέπετε. Απλή τουαλέτα, παλαιολιθική, με την τρύπα που είχε εδώ πέρα. Και μετά πρέπει να το μαζεύεις ή να φεύγουν κατευθείαν στην θάλασσα, δεν ξέρω. Ωραία, οπότε έχουμε το ένα το δωμάτιο. Γύρω-γύρω θα μπουν καγκελάκια. Τα καγκελάκια τώρα που είπα, καγκελάκια. Τι έχουμε προσθέσει, πραγματάκια. Επίσης τα καγκελάκια έχουν βάλει καινούρια. Αυτά εδώ πέρα. Ωρε φίλε, πόσο τέριαζε για το καράβι αυτό. Πόσο τέριαζε για το καράβι αυτό, πραγματικά. Πάμε να τραβήξουμε μια γρήγορη γύρω-γύρω. Ωραία. Να το φτάσουμε μέχρι πέρα, εδώ στη γωνία. Θα είναι τούμπανο, πολύ τούμπανο. Και θα έχει τα χωρίσματά του. Φτάνει μέχρι εδώ. Κοιτάξτε τι τούμπανο που δείξε ήδη. Έχει αλλάξει όλο. Έχει αλλάξει όλο, πραγματικά. Λοιπόν, μέσα. Κάτι άλλο είπαμε να προσθέσουμε. Να δούμε εδώ στα καγκελάκια. Έχουμε αλλάξει και τις πόρτες. Έχουν βάλει αυτές πλέον. Πολύ τούμπανες και για το ζωολογικό μας κήπο που είχαμε. Δεν πειράζει όμως. Θα φτιάξουμε καλύτερα πραγματάκια εδώ. Και εδώ μπορούμε να φτιάξουμε κανονικό ζωολογικό κήπο πλέον. Στο Creative. Έχουν προσθέσει επίσης και σκάλες καινούργιες. Ακόμα και αυτές εδώ τις σκάλες είναι πολύ πιο όμορφες. Τις βλέπετε είναι αυτές εδώ πέρα. Πιο πειρατικά είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα που τα έχουν προσθέσει. Και μικρή το ίδιο. Έχουμε και εδώ πέρα τις τούμπανες στις σκάλες. Να τσεκάρετε μια διαφορά με την παλιά. Πόσο πιο τούμπανη φαίνεται. Είναι στο ίδιο ύψος, απλά πόσο πιο τούμπανη φαίνεται. Κοιτάξτε καγκελάκι που έχουν παίξει εδώ. Κάποια άλλα πραγματάκια που έχω ξεχάσει προς το παρόν δεν πιστεύω ότι είναι. Μόνο οι σκεπές εδώ από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, θέλετε να παίξουμε μια καλή σκεπή σε αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Γιατί όχι, δωμάτιο χωρίς σκεπή δεν λέει. Φτιάχνουμε μια πρόχειρη σκάλα εδώ, αυτή την απλή.
Απλά για να μπούμε από πάνω και να φτιάξουμε τη σκεπή μας. Θα δούμε πώς θα την κάνουμε τώρα. Ωραία, τέλεια. Πάμε να κάνουμε το τελείωμα. Ήρθε, έδεσε. Εδώ π.χ. δεν μας κλείνει καλά. Οπότε θα χρειαστούμε κάποια από τις καινούργιες να υποθέσω. Για να κλείσει όπως πρέπει. Όπα, κάναμε παπάντζα, ε. Βάζαμε το απλό το ξύλο τόση ώρα. Για μισό λεπτό. Να το διορθώσω. Αναβαθμισμένα πράγματα είπαμε. Κάνουμε και κάνουμε το παλιό. Θα το αφήσουμε σε αυτό το σημείο. Πάμε να κοιμηθούμε λίγο να δούμε και πώς δείχνει από κάτω. Ωραίο δείχνει και μπορούμε να το κάνουμε κάπως να κλείσει σε αυτό το σημείο και να μην πάει πολύ πιο πάνω. Μητερό, να μην... δεν μου αρέσει και όλος. Μητερό, να το δούμε και τώρα. Να το δούμε και όλος τώρα το πρωί, να ξημερώσει λίγο. Λοιπόν, ωραίο δείχνει έτσι κοφτό. Θα ανέβει άλλο ένα, οπότε δεν θα γίνει πάρα πολύ ψηλό. Οπότε έχουμε και λέμε πώς μπορούμε να το κλείσουμε, γιατί όπως το κλείναμε πριν δεν μας έβγαινε στο σχέδιο. Αν βάλουμε αυτό, είναι μικρά. Α, δεν είναι και τόσο μικρά. Αλλά δεν βολεύει στα σχέδιά μου. Αυτό βολεύει εδώ. Ακόμα και τώρα. Και θα κλείσει με το απλό αυτό. Εδώ. Και άλλο ένα από εδώ. Και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν πατάρι από κάτω. Να μπαίνουμε από πάνω να φτιάξουμε κάποιο άλλο πραγματάκι. Όπα, 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 όπα. Για να δω. Είναι παράγωνο. Τώρα δεν το βλέπω καλά. Για να δω. Δεν πρέπει να είναι παράγωνο, έτσι. Όχι, δεν είναι. Ωραίο είναι. Να επιχειρήσουμε να κάνουμε μια τρύπα κάπου εδώ. Να δούμε αν ανεβαίνει από πάνω με τη σκάλα την απλή που έχουν βάλει επιτυχία. Είναι πιο ωραία. Σε αυτό εδώ το σημείο δεν μπαίνει. Εδώ μπαίνει μόνο η σκάλα. Και να μπει κάπως έτσι δίπλα στο κρεβάτι ακριβώς. Κάπως έτσι θα μπει. Άμα θέλουμε να φτιάξουμε κάτι από πάνω εδώ. Μπορούμε να το έχουμε σαν γραφείο να διαβάζουμε από εδώ πάνω. Καλή σκέψη. Σοφή τα πατάρει πάνω. Εδώ θα μπει παιχτούρη στη σκάλα. Όπως βλέπετε. Τέριαξε. Ούτε εμποδίζει στο κρεβάτι. Γιατί έχουμε και χώρο και να μπαίνουμε και από εδώ. Οπότε και το άνοιγμα εδώ πέρα όπως βλέπετε γύρω γύρω στο εσωτερικό του είναι γεμάτο. Και αυτό το κάνει πολύ πιο όμορφο και εμφανέστατο ταυτόχρονα. Οπότε έχουμε κάνει κάτι καλό. Κάναμε την αρχή, το πρώτο μας δωμάτιο. Εδώ θα κλείσει και αυτό με πάτωμα. Κανονικά. Είναι γεμάτο, να μην πέφτουμε μέσα. Και όπου θέλουμε χωρίσματα, εμείς θα τα κάνουμε με το κάγκελο. Αυτό το όμορφο το καγκελάκι. Που είναι και τούμπανο. Οπότε, αυτό εδώ πέρα θα είναι για αρχή. Θα τραβήξουμε καγκελάκι μέχρι πέρα, στη γωνία. Και να γυρίσει και λίγο εδώ. Ωραία, μέχρι εδώ. Αυτό εδώ πέρα θα βάλουμε κάτι πιο άλλο δωμάτιο δίπλα. Θα σκεφτούμε τι δωμάτιο μπορούμε να βάλουμε δίπλα. Πείτε μου ιδέες εσείς επίσης τι να βάλουμε εδώ δίπλα. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα για το δωμάτιο αυτό. Θα πάμε να διακοσμήσουμε μερικά ακόμα πραγματάκια. Θα δούμε και πώς είναι και το βάψιμο κιόλας. Οπότε. Για πάμε λίγο πάνω. Ωραία. Ανεβαίνεις από εδώ. Οπότε αυτό εδώ μπορώ να το κλειστώ για να δω από πού ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε μπροστά. Ανεβαίνουμε μπροστά. Όχι, εδώ δεξιά-αριστερά θα το έχουμε ανοιχτό να μπαίνουμε. Και κλείνουμε τις άλλες δύο μεριές. Με καγκελάκι αυτό εδώ πέρα, ωραίο. Είπαμε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν γραφείο εδώ πέρα. Οπότε, πάμε εδώ να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε γραφειάκι. Εδώ πιστεύω μια καρεκλίτσα θα είναι πολύ πιο όμορφο. Θα βάλουμε αυτή την καρέκλα, τούμπανη. Κάπως έτσι, κάθεσε εδώ. Και βλέπεις και απ' έξω, θα μου πεις. Πώς έγινε αυτό, πώς βγήκα. Μα, μόλις σηκωνόμαστε θα βγαίνουμε απ' έξω. Οπότε να το δούμε κάπου αλλού. Εδώ σε αυτό το σημείο θα μπει ανάμεσα. Να γεμίσει ο χώρος. Κάπως έτσι καρεκλίτσα. Τα βιβλία εδώ. Οι σημειώσεις μας εδώ. Και αυτά εδώ πέρα, οι σελίδες εκεί. Λοιπόν, τούμπανο, πολύ τούμπανο. Αυτό το φως πώς είναι και πόσο μεγάλο είναι αρχικά. Πω. Θα μπει ένα εδώ. Πω, τούμπανο. Ωραίο. Πολύ όμορφος. Άμα το γεμίσουμε και όλο εδώ έξω γύρω εδώ στις γωνίες. Θα είναι πολύ τούμπανο.
Εδώ μέσα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό αυτό. Ίσως βάλουμε τους παλιούς πυρσούς. Μεταλλικά! Τι λες ρε φίλε, φέρε μερικά τέτοια εδώ. Τέλειο! Ένα εδώ. Ένα εδώ. Τι λες ρε φίλε, και κρεμαστό! Κι άλλο ένα εδώ, θα βάλουμε και ένα μέσα στο μπάνιο, κάπου εδώ. Τέλειο! Θα το δούμε το βραδάκι πως θα είναι πολύ πένα πιστεύω. Τώρα καθόμαστε εδώ εμείς, διαβάζουμε εδώ τα εξώφυλλα, τα έχουμε ανάποδα πάλι αυτό. Τώρα το πετύχαμε, για να δω. Τώρα το πετύχαμε. Πολύ τούμπανο το δωματιάκι, ίσως βάλουμε και φώτα απ' έξω εδώ, εξωτερικά. Πανέμορφο. Πολύ όμορφο, ε. Πραγματικά, τι ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε παραθυράκια μέσα στο δωμάτιο, που είναι σημαντικά. Ίσως χρειαστεί ένα παράθυρο πίσω το κρεβάτι ακριβώς, να σπάσουμε, να ταιριάξουμε λίγο το κρεβάτι πιο κεντρικά. Τώρα το φέραμε πολύ πίσω, μια χαρά πιστεύω είμαστε. Και θα βάλουμε εδώ παράθυρο. Να μπαίνει το φως μέσα, αλλά θα το δείτε και τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ είπαμε είχαμε και κουρτίνες, τις οποίες κουρτίνες δεν τις βλέπω. Είναι εδώ, θα βάλουμε μια κουρτίνα τέτοια. Και μπαίνει ακριβώς εδώ. Και κοιτάξτε τι όμορφο που δείχνει ρε φίλε. Κλείνεις, ανοίγεις και μπαίνει το φως κιόλας μέσα. Κοιτάξτε, τσεκάρετε λίγο. Πολύ πένα, πολύ πένα. Έχει γίνει πολύ τούμπανο το δωμάτιο. Τώρα μας λείπουν τα έπιπλα. Ντουλαπάκια βασικά. Βάζουμε ένα τέτοιο να δούμε πώς είναι. Εδώ είναι κανονικά πιστεύω. Ωραία. Αποθηκευτικός χώρος, τέλεια. Cupboard, τέλεια. Θα φτιάξουμε άλλο ένα από εδώ. Ωραίο. Πολύ πένα. Και ίσως τώρα βάζουμε τα φωτάκια. Τα βάλουμε πάνω εδώ. Δεν ξέρω. Ποιο ωραίο είναι στον τοίχο. Απλά να τα κεντράρουμε λίγο καλύτερα. Κάπως έτσι. Τούμπανο. Πολύ τούμπανο. Παραθυράκι έχουμε ένα από εδώ. Κάνουμε κι άλλο ένα. Κάνουμε άλλο ένα εδώ πέρα. Ένα διπλό. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι το παράθυρο ρε φίλε. Θα χρειαστεί και ένα άλλο εδώ πέρα. Πιστεύω. Ένα παραθυράκι εδώ. Τουαλέτα. Αλλά θα μας βλέπουν μέσα. Όταν δεν είμαστε μέσα θα την ανοίγουμε την πόρτα. Την κουρτίνα. Και όταν είμαστε εκτός την ανοίγουμε. Τέλειο. Ίσως βάλουμε αυτό το διαφορετικό το δούμε. Ναι, εδώ στο μπάνιο θέλει αυτό. Που κατεβαίνει τελείως κάτω. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Δεν φαίνεται τίποτα από μέσα. Και τα ανοίγεις και έχεις αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο. Έχουμε φτιάξει. Πολύ πένα, παιδιά. Πολύ πένα. Δεν ξέρω, έχω πορωθεί πάρα πολύ με τις αναβαθμίσεις νέες. Πάρα πολύ έχω πορωθεί. Κοιτάξτε τι όμορφο που δείχνει. Και τι όμορφο φως έχουν αυτές οι λάμπες. Τούμπανο. Και εδώ μέσα η τουαλέτα. Κοιτάξτε τι ωραίο. Πραγματικά όμορφο. Θα αφήσουμε ένα παραθυράκι μεγάλο πίσω εδώ όπως βλέπει τώρα. Για να δω. Δείχνει ωραίο. Δείχνει ωραίο. Δείχνει όμορφο. Πιστεύω δείχνει όμορφο. Δεν ξέρω κιόλας. Άμα δεν σας αρέσει σας. Ένα διπλό ωραίο παραθυράκι. Και ίσως βάλουμε και εδώ κουρτίνες. Να τις έχουμε να γεμίσει λίγο ο χώρος. Αφού το μπορούμε να το έχουμε. Να το εκμεταλλευτούμε. Θα βάλουμε τις κανονικές εδώ. Πένα. Πολύ πένα, πολύ πένα. Γέμισε. Είδα κάτι ακόμα που μπορούμε να προσθέσουμε. Τα κεράκια. Αυτά. Πάμε να βάλουμε εδώ πέρα που έλεγα για φως. Και ίσως βγάλουμε τις λάμπες. Φτιάξουμε άλλο ένα μικρό. Έχει αρκετό φως κι αυτό. Και είναι έτσι πιο μικρό φως. Το κάνει πιο όμορφο ακόμα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και εδώ ένα τέτοιο λέτε. Να βγάλουμε αυτό. Μπαίνει και εδώ ρε φίλε. Αλλά εμείς θα το έχουμε κάτω.
Είναι πιο σκοτεινό τώρα, ε. Ίσως βάλουμε εδώ ένα. Και εδώ άλλο ένα. Για να έχει το φως, το καλό το φως. Και τώρα ίσως να βάλουμε εδώ ένα παράθυρο. Εγώ το θέλω να ήταν ακριβώς στο κέντρο του παράθυρο από το γραφείο. Και με αυτόν τον τρόπο θα έκανα και εδώ παράθυρο. Τώρα δεν μου αρέσει να κάνω παράθυρο εδώ, γιατί ίσως είναι άλλο σπίτι δίπλα. Οπότε δεν θα μου αρέσει και να βλέπω δίπλα. Οπότε το αφήνουμε όπως είναι. Έλα. Τη μέσα την πόρτα θέλω να κλείσω. Γουστάρετε να βάλουμε ένα τζακάκι? Το γουστάρετε? Εδώ στη γωνιά. Να φύγει αυτό εδώ πέρα. Θα τέριαζε ένα τζακάκι εδώ. Και γεμίζει ο χώρος. Έχουμε γεμίσει το χώρο πιο πολύ από ό,τι γεμίσαμε με τα mods στο άλλο δωμάτιο. Και πολύ πιο όμορφο. Δεν ξέρω, το τζάκι ωραίο είναι εδώ πέρα. Γεμίζει η γωνία. Άμα το βάζαμε εδώ, δεν ξέρω. Θα γεμίζει ακόμα περισσότερο. Να το δοκιμάσουμε, δεν χάνουμε τίποτα. Για να δούμε λίγο. Πες μπαίνει εδώ σε αυτή τη γωνία. Γεμίζει. Αλάδιασε πέρα εκεί. Το τζάκι εδώ πέρα πρέπει να είναι κάπου να φαίνεται. Είναι μπροστά η κολόνα. Αλλά εντάξει, καλά είμαστε. Πιστεύω είμαστε πολύ τουμπάνα. Κάτι θα χρειαστεί εδώ πέρα να βάλουμε. Ίσως βάλουμε ένα έπιπλο το μεγάλο. Αυτό εδώ. Να μπει να γεμίσει λίγο ο χώρος. Όμορφο. Και κανένα πίνακα να βάλουμε τώρα και είμαστε έτοιμοι. Να δούμε λίγο, τους κατασκευάσουμε όλους. Ποιος θα είναι πιο όμορφος. Βάζουμε ένα πίνακα εδώ με αυτό το νησί. Στο γραφείο από πάνω. Εδώ η παρέα. Πολύ όμορφο πορτρέτο. Να βάλουμε αυτό στη μέση. Και εδώ την παρέα. Και εδώ που είμαστε μόνοι μας και ψαρεύουμε. Πολύ όμορφο. Να τσεκάρω μία. Είμαστε έξω εδώ. Έχουμε πάει στο μπαράκι όταν θα δημιουργηθεί στη συνέχεια. Ανοίγουμε πόρτα. Μπαίνουμε μέσα. Εδώ περιμένουν να βάλουμε τα πραγματάκια μας. Έχουμε εδώ αυτό το όμορφο, τα όμορφα πορτρέτα. Θα τα σηκώσουμε λίγο πιο ψηλά. Κάπως έτσι. Έχουμε εδώ τον τοίχο ωραίο. Με τέχνη. Με αναμνηστικές φωτογραφίες. Εδώ επιθέσεις από καρχαρίες. Μπαρέα εδώ, εδώ που ψαρεύαμε. Το νησάκι, τζακάκι. Έχουμε εδώ τα βιβλία μας. Την κρεβατάρα μας. Τις κουρτίνες μας, όποτε δεν τις θέλουμε τις κλείνουμε. Κλείνουμε και αυτές. Να μην μας ξυπνάει το πρωί, κλείνουμε και την πόρτα. Και είμαστε πανέτοιμοι. Πάμε εδώ μέσα, θέλουμε να πάμε τουαλέτα. Να μην μας βλέπει κάποιος, να κάνουμε το μπανάκι μας. Κατεβάζουμε εδώ, καθόμαστε. Γίνουμε από εδώ, πάμε κάνουμε το μπανάκι μας. Πολύ πένα, πολύ πένα. Τώρα κάτσουμε να σηκώσουμε εδώ. Να ανοίξουμε εδώ, να μπει λίγο φως καθώς ξημέρωσε. Και κάπου εδώ, παιχτούρες, θα κλείσουμε για το σημερινό επεισόδιο. Πιστεύω το δωμάτιο αυτό είναι ένα από τα καλύτερα δωμάτια που έχουμε φτιάξει ποτέ προσωπικά στο Raft. Καλύτερο ακόμα και από τα μοντάκια που είχαμε και προσέταμε και φτιάχναμε πράγματα. Τα mod ήταν λίγο πιο σύγχρονα. Αυτό είναι λίγο πιο παλαιό. Πιο ωραίο, πιο απλό. Εμένα μου άρεσε αρκετά αυτό. Το πραγματάκι, το δωματιάκι που φτιάξαμε. Τώρα ξημέρωσε και σβήσανε τα φώτα. Αλλά ακόμα είναι όμορφο. Δεν έχει τόσο τα χρώματα, αλλά είναι υπέροχη η διακόσμηση. Έτσι ο χώρος που έχει κλείσει ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε και θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, σιγουρευτείτε έχετε κάνει εγγραφούλα στο κανάλι. Έχετε πατήσει καμπανάκι για να έρχεται ειδοποίηση όταν ανεβαίνει νέο βίντεο με Raft, είτε με νέα άλλα παιχνίδια. Αν θέλετε αφήστε ένα like να στηρίξετε λίγο παραπάνω, κάποιο σχόλιο να μου προτείνετε τι κτίρια θέλετε να φτιάξουμε επιπλέον σε αυτό εδώ το νέο project, την πόλη που θα φτιάξουμε, την πλωτή πόλη. Οπότε περιμένω στα σχόλια ιδέες. Και ίσως μπει η ιδέα σας σε επόμενο επεισόδιο. Οπότε, αυτά από μένα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εδώ τριγύρω μου θα είναι άλλα βίντεο που μπορείτε να τσεκάρετε. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link για τα social media. Αυτά από μένα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.